Αξιότιμη επίσημη προσκεκλημένη, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο Hairspray, The Broadway Musical, που ανεβάζει απόψε μια ταλαντούχα ομάδα μαθητών και καθηγητών της σχολής Διαμαντίδου, Διαμαντίδου School of Music, Dance and Drama. Μαθητές και καθηγητές γεμάτοι όρεξη, μπολικό ταλέντο, ετοίμασαν για όλους εμάς απόψε κάτι το φαντασμαγορικό, με υπέροχες θεατρικές ερμηνείες και χορευτικά. Ένα σόου γεμάτο μουσική, χορό και θέατρο. Βαλτιμόρη Αμερικής, 1960. Ο ρατσισμός στην Αμερική είναι στο αποκορύφωμά του. Ρατσισμός υπάρχει και για κάθε άλλη διαφορετικότητα. Πρέπει να βαδίζεις σύμφωνα με τις επιταγές της μόδας και της εποχής. Όλοι γελούν και κουτσομπολεύουν κάθε τι διαφορετικό. Η παράσταση είναι διανθισμένη με υπέροχη μουσική και μπόλικο τραγούδι. Τονίζει τον ψυχισμό της Tracy και μέσα από τη συμπεριφορά της μας κοινωνεί αντιρατσιστικά μηνύματα, το θαύμα που μπορούμε να πετύχουμε με την πίστη στα όνειρά μας. Το μήνυμα ότι όλοι είμαστε ίσοι, έχουμε ίσα δικαιώματα, ανεξαρτήτως χρώματος, δέρματος, κιλών, ομορφιάς. Μια παράσταση έμπνευση ενάντια στις διακρίσεις κάθε είδους που προβάλλει μέσω της δύναμης της μουσικής, την ελευθερία της έκφρασης και το ομαδικό πνεύμα που νικάει κάθε προκατάληψη. Ελεύθερη διασκευή και σκηνοθεσία, Γεωργή Αργυρού. Βοηθός σκηνοθέτη, Ονυσήφορος Διαμαντίδης. Μουσική διδασκαλία, Σμαράγδα Διαμαντίδου. Χορογραφίες, Ειρήνη Χριστοφή. Ελεύθερη ελληνική διασκευή τραγουδιών, Μύρος Σολομού. Γενική επιμέλεια, Γεωργία Αργυρού, Σμαράγδα Διαμαντίδου. Κοστούμια, Ρο Καπελάρη. Το μακιγιάζ των ηθοποιών και χορευτών και το δικό μου επιμελήθηκε η Πραξούλα Αθανασίου και η Μαρία Παντελή. Πολύχρωμα, όμορφα κουστούμια, εμπνευσμένα πρωτότυπα, εξαιρετικά σκηνικά από τη σκηνοτεχνική, Γιώργος Παπαδόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ την εφημερίδα Λεμεσός και Cyprus Media, χορηγή επικοινωνίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους τους χορηγούς της παράστασης, Χρυσάνθου Shoes, Delta Studio Recording and Music Production, Doratis Coaches Limited, My Mall Limassol, Pack Printing, Print Point, Print and Design, Σεργίδης Photography, Sesame Boutique, Σκηνοτεχνική, Κατάστημα No Name. Ευχαριστίες επίσης στους Ανδρέας Παπαδόπουλος Sound and Light, στον υπεύθυνο του Κυποθέατρου Υπέρμαχο Φουλίδη, στους φωτιστές Μάριο Αδαμίδη, Σοφοκλή Σοφοκλέους και Ηλία Δημητρίου. Στο πρόγραμμα θα δείτε αναλυτικά και ονομαστικά όλους τους συντελεστές της παράστασης, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετικά καλή βραδιά που θα απολαύσουμε στη συνέχεια. Η ομάδα μαθητών και καθηγητών της Σχολής Διαμαντίδου δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους μέσα από τις απίστευτες ερμηνείες τους, τις ωραίες φωνές, την υποδειγματική κίνηση και τα τραγούδια τους, στον απόϊχο μιας περίοδου που η ανάγκη για συμπαράσταση προς τον συνάνθρωπο κρίθηκε πιο επιτακτική από ποτέ, βρίσκουμε την αφορμή να αναρωτηθούμε πόσο σημαντική είναι τελικά η έννοια της αλληλεγγύης. Τα καθαρά έσοδα από την παράσταση απόψε θα διατεθούν για τις ανάγκες του συνδέσμου στήριξης ατόμων με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, με ή χωρίς υπερκινητικότητα,
ΔΕΠΗ Κύπρου. Ο σύνδεσμος ΔΕΠΗ Κύπρου είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί μόνο με θελοντές, γονιούς και ειδικούς. Στόχος του συνδέσμου είναι να στηρίζει άτομα, παιδιά και ενήλικες που αντιμετωπίζουν συμπτώματα της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα και τις οικογένειές τους, προσφέροντας τηλεφωνική στήριξη και καθοδήγηση, ενημερωτικές ομιλίες, σεμινάρια, ομάδες στήριξης, ενημερωτικά φυλάδια, ψυχοεκπαιδευτικές αξιολογήσεις και πολλά άλλα. Για να καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθούν οι στόχοι του συνδέσμου, χρειάζεται ένας χώρος στέγασης και παροχής εθελοντικών υπηρεσιών στήριξης σε άτομα με ΔΕΠΗ, κάτι που απαιτεί μεγάλο μηνιαίο κονδύλι, το οποίο ο σύνδεσμος δεν μπορεί να επομιστεί. Η Σχολή Διαμαντίδου βρίσκεται πάντα δίπλα στον σύνδεσμο στην προσπάθεια κάλυψης αναγκών στέγασης των εγκαταστάσεων αλλά και λειτουργίας του συνδέσμου. Ο σύνδεσμος ΔΕΠΗ Κύπρου ευχαριστεί θερμά τη Σχολή Διαμαντίδου για την πολύτιμη της προσφορά στο έργο του συνδέσμου. Ο σύνδεσμος ευχαριστεί επίσης όλους εσάς που βρίσκεστε απόψε εδώ μαζί μας, που μας τιμάτε με την εδώ παρουσία σας και στηρίζετε ολόψυχα το έργο και τις δράσεις του συνδέσμου. Όλα φτιάχτηκαν με μπόλικη αγάπη και όρεξη σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για όλους, ένεκα της πανδημίας. Ο ενθουσιασμός και η επαγγελματική καθοδήγηση από την ιδιοκτήτρια της σχολής, Μαρία Διαμαντίδου, ήταν το έναυσμα για όλα αυτά που θα παρακολουθήσουμε όλοι μια παρέα εδώ απόψε. Και ακολούθησε φυσικά μια σκληρή δουλειά, ένα δυνατό αποτέλεσμα. Μαθητές και καθηγητές της Σχολής Διαμαντίδου είναι απόψε εδώ μαζί μας για να μας χαρίσουν μια μαγική βραδιά, η οποία είμαι απόλυτα σίγουρος θα μας δροσίσει και με το παραπάνω, ιδιαίτερα αυτές τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Καλή θέαση σε όλους. Να είστε καλά. Απόψε, θα πάμε αρκετά χρόνια πίσω. Τότε που οι άνθρωποι παρακολουθούσαν ασπρόμαυρες ταινίες. Τότε που οι άνθρωποι ζούσαν πιο απλά. Τότε λοιπόν, ένα κορίτσι, η Τρέισι, που για πολλούς ήταν διαφορετική, κατάφερε με το ταλέντο, το πείσμα της και τη μεγάλη της αγάπη για το χορό να αναδειχθεί σε ένα τηλεοπτικό αστέρι. Ένα αστέρι που κατάφερε να ενώσει ανθρώπους με διαφορετικό χρώμα. Άνθρωποι με διαφορετικό πολιτισμό, θρησκεία και ιδεολογία γίνονται ένα. Χορεύουν και τραγουδούν πάνω στην ίδια σκηνή. Κάποια μέρα θα ανέβω ψηλά, φτάνοντας στη γορή.
προσπαθείς, μη με σταματάς. Στο σημείο στη γη. Το πιο γνωστό βέβαια, αλλά όχι και το πιο ψηλό γεωγραφικό σημείο. Μήπως γνωρίζει κάποιος να μου πει ποιο είναι? Με συγχωρείτε, Δεσποινής, πάλι κάτι με εμποδίζει να δω στο πίνακα. Μάλιστα, κάτι σε ενοχλεί. Τι να σε ενοχλεί άραγε? Λοιπόν, Τέισι, αν χρειαστεί να σε αναφέρω ξανά για κατάλληλο ύψος μαλλιών, θα φας τιμωρία. Ακούς? Μα, κυρία, τι να κάνω? Τα μαλλιά δεν πρέπει να κρέμονται σαν νεκρά γύρω από τα μάγουλα. Δεν το αντέχω. καταλαβαίνετε τι εννοώ, σωστά? Την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια. Θα κάνουμε μια μελέτη πολλών εκατομμυρίων χρόνων πριν. Γυρίστε λοιπόν στη σελίδα 38 και πάμε να μιλήσουμε για το... το... Ένα λεπτό για να βγούμε στον αέρα. Γεια σου, παιδί! Γεια σου, δεν μπορούμε να το κάνουμε! Άσου, γύρω από μέσα μας! Δεν σκέφτει κάτι, παιδί! Γρήγορα, θα το πέφτουμε! Γρήγορα, Πέμι! Γεια σου! Κάνουμε την εκπομπή! Στην άκρη... Δεν το πιστεύω. Ρε, Πέμι, σου λέω, θα το χάσουμε, ρε, κορίτσι μου! Τρίση, η μαμά μου δεν με επιτρέπει να υδρώνω, μην τρέχεις τόσο! Μην αλλάξετε κανάλι, αμέσως μετά το κορικόριτσο! Ου, 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 ου.
4 η ώρα αρχίζουμε. Στην άκρη όλα τα αφήνουμε. Πλατείες και νέες και τα παιδιά εδώ. Τρελά κουνιούνται στο ρυθμό, λατρεύουν το χώρο. Κουνιούνται στο ρυθμό μέσα στις πόλεις, στο Παλμό. Κάθε απόγευμα η τηλεόραση. Είναι αγαπημένη σου απόδραση. Σε καθυλώνουνε φώτα και μουσική. Αγαπημένοι σ' αρπούζουν να βγουνε στη σκηνή. Κουνιούνται στο ρυθμό μέσα στις πόλεις, στο Παλμό. Η λευκή είναι παντού σπουδαίοι. Μόνο μια φορά το μήνα, Νίκο Ντέι. Κι είμαι εγώ αυτός που αναζητάς. Mr. Collins με τον ήχο της μαρτυμόρης μας. Παράτησε να όλα και έλα εδώ. Τρεβούθα και κουνήσου, νιώσε το ρυθμό. Παράτησε την αλγεβρά για σήμερα. Γιατί όλα στη ζωή είναι εφήμερα. Πάμε όλοι για χώρο μέσα στις πόλεις, στον Παλμό. Είμαι η Amber. Είμαι η Μπρέντα. Είμαι η Κάρλα. Είμαι η Σέλη. Είμαι η Τάμι. Είμαι η Λουάν. Είμαι η Νορίν. Ντορίν. Κι εγώ Λίκ. Κι αν κάθε νύχτα δεν μπορείς να κοιμηθείς, στο ρυθμό αυτό θέλεις να κουνηθείς. Ανοίγεις εδώ σ' αυτή την εκπομπή. Κι απ' το σχολείο ζήτησε απαλλαγή. Κούνησου στο ρυθμό μέσα στις πόλεις, στο Παλμό. Το Παλμό. Νομίζετε πως τα αυτιά μου είναι σκούπιδα τενεκέδες? Μπορείτε να χαμηλώσετε λίγο την τηλεόραση? Μα μαμά! Προσπαθώ να σιδερώσω. Βρε μαμά! Είναι το Corny Calling Show! Λοιπόν, σου κάνει το μυαλό λάσπη όλο αυτό. Κυρία Τέρμπλατ, είναι καινούριος χορός! Ναι! Το ξαφνιασμένο κατόπουλο! Εγώ εδώ δεν μπορώ να ακούσω ούτε τις σκέψεις μου. Πώς περιμένεις να διαπραγματευτώ με τις ζύπλες ακούγοντας αυτή τη μουσική? Είναι κανείς εδώ? Εδώ είμαι, Μπρούντι. Μα τι είναι όλη αυτή η φασαρία? Μέχρι έξω ακούγεστε. Τρέισι, είσαι κι εσύ εδώ? Έντνα, είναι έτοιμα τα ρούχα μου? Ναι, εδώ μόλις τα τελείωσα. $3, γλυκιά μου. Πολλά δεν είναι για εσύ ρούχα? Συγγνώμη, αλλά μερικά από τα προσωπικά σου ρούχα χρειάζονται ειδική μεταχείριση. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Πάλι ακούω αυτή τη μουσική κορασίδα σου. Η δική μου η κόρη περνάει όλα τα απογεύματα στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Αλήθεια? Λοιπόν, η κόρη στο τυχάνι να... Τι είναι αυτό? Κινήσεις σου? Α, είναι λίγο σπασμωδικές. Τι? Θες να παίξουμε παντομήμα? Okay. Εσύ, η Πέννη. Τρέισι Τέρμπλατ, προσπαθείς να μου πεις ότι η Πέννη δεν πειράζει από τη μητέρα της να έρθει εδώ? Τι? Πέννη, απαγορεύεται να ξάρθεις σε αυτό το σπίτι και δεν θα ξαναδείς ποτέ αυτή την εκπομπή, κατάλαβες? Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα με την Τρέισι. Τι το κακό κάνω? Περνώ καλά μαζί της. Αυτό που κατάλαβα τόσα χρόνια είναι το ότι τίποτε στερούμαστε μας φτιάχνει χαρακτήρα. Γι' αυτό θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Είμαστε μαζί σας σε ένα σοου γεμάτο μουσική και χορό! Θα επανέλθουμε μαζί σας σε λίγα λεπτάκια. Μείνετε κοντά μας. Είμαστε εκτός! Εντελώς εκτός! Πόσες φορές πρέπει να σας πω πως δεν αγγίζουμε τον εαυτό μας πουθενά! Κόρνι, όλα αυτά είναι παιδιά και ξέρεις. Πρέπει να τα οδηγήσουμε στο σωστό δρόμο. Στο σωστό δρόμο? Αυτό δεν είπα.
Αμπέρ! Δεν το πιστεύω! Τι είναι αυτό? Νομίζω πως έφτασε η ώρα, μωρό μου. Μα αυτό είναι πολύ γλυκό. Σε παρακαλώ, φύλαξε την προσωπική σου ζωή για τις κάμερες. Ούψ, η μητούλα γυαλίζει. Άντε να φρισκαριστείς. Επιστρέφουμε σε 5, 4, 3, 2, 1. Λοιπόν, ένα αναπάντεχο γεγονός μας έτυχε. Ένα μέλος της ομάδας μας θα πρέπει να μας εγκαταλείψει για λίγο. Για έλα εδώ κοντά, Μπρέντα. Λοιπόν, πόσο καιρό θα λείψεις? Μόνο 9 μήνες. 9 μήνες! Wow! Φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε μία καινή θέση για μία κοπέλα που της αρέσει πολύ να διασκεδάζει. Θες λοιπόν να είσαι ένα από τα καλύτερα παιδιά στην πόλη. Κάνε κοπάνα αύριο από το σχολείο και έλα στο σταθμό για δοκιμαστικό. Τόσο απλό. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Αυτή είναι η ευκαιρία της ζωής μου. Μαμά! Μαμά! Ούτε να το σκέφτεσαι, Τρέισι. Γιατί, μαμά, αφού ξέρεις πως είναι το όνειρό μου. Ούτε να το σκέφτεσαι. Κανείς δεν θα κάνει δοκιμαστικό σε αυτό το σπίτι. Γιατί, βρε, μαμά, γιατί όχι. Επειδή ο χορός δεν είναι για σένα. Δεν το καταλαβαίνεις. Κάποια μέρα θα σου ανοίξει το πλυντήριο της Έτνας. Μα εγώ δεν θέλω να πλένω ρούχα. Θέλω να γίνω διάσημη. Σε παρακαλώ, Τρέισι, ξέχασε το. Δεν με κατάλαβες. Ποτέ δεν κατάλαβες τα θέλω τα δικά μου. Πέντε! Έχεις σαν μια δουλειά για σένα, Τρέισι. Παλεύω μέρα νύχτα για να σου παραδώσω μια έτοιμη δουλειά. Και εσύ μου λες πώς θες να πας να χορεύεις. Μα τι συμβαίνει εδώ? Γιατί φωνάζετε? Μην πεις λέξη. Μπαμπάκα μου γλυκέ! Αχ, μπαμπακούλη μου! Μα τι όμορφος πήσε σήμερα! Τι θέλει το κορίτσι μου? Αύριο, μπαμπά μου, θα κάνω δοκιμαστικό για να χορέψω σε μια τηλεοπτική εκπομπή! Αλήθεια! Όχι! Δεν θα κάνει! Πρώτα μαλλιά με τόση λακ και τώρα αυτό! Όλα τα παιδιά φουσκώνουν τα μαλλιά τους, γλυκιά μου! Δεν βοηθάς. Καθόλου δεν βοηθάς. Είναι της μόδας, μπαμπάκα μου. Μπαμπακούλη μου. Και η πρώτη κυρία το κάνει. Το να χορέψω σε αυτή την εκπομπή είναι το όνειρό μου, μπαμπά μου. Και επειδή αυτή δεν έχει όνειρα... Να σου δώσω κάποιες σημαντικές πληροφορίες, κοριτσάκι μου. Κι εγώ κάποτε ονειρευόμουν να αποκτήσω ένα μαχαζί με αυτόματα πλυντήρια. Και προσγειώθηκα από τα σύννεφα πολύ γρήγορα. Σε παρακαλώ, γλυκέ μου, προσπάθησε να τη μεταπίσεις. Δεν ξέρω τι της μπήκε στο μυαλό. Πριν την προστατεύσουμε, δεν κάνει αυτός ο κόσμος γιατί τρέσει μας. Θα την πληγώσουν. Έχεις δίκιο, γλυκιά μου, Έτνα. Τρέισι, θες πραγματικά να του κάνεις αυτό? Πολύ, μπαμπά μου. Να το κάνεις, κορέλα μου. Ανυπομονώ να δω το όνομα σου σε τεράστια πινακίδα. Προχώρα μπροστά, κορούλα μου. Το μέγεθος δεν είναι πρόβλημα σε αυτήν την οικογένεια. Το δικό μου όνειρο ήταν μεγάλο και βγήκε αληθινό. Το κατάστημα με ζαστιές κούκλες. Προχώρα μπροστά, κορούλα μου. Και εγώ θα με πάντα να σε στηρίζω. Όπως στηρίζει η μαμά σου εμένα. Άντε, έλα με βρεις με την πουγάδα. Μαμά! Μόλις σου έχω πει ότι θέλω να γίνω διάσημη. Θέλω να γίνεις διάσημη, ε! Μάθε πρώτα να καθαρίσεις το αίμα από τις μπλούζες και θα γίνεις διάσημη στην τράπεζα. Νομίζεις πως εγώ θέλω να πλένω και να καθαρίσω τα ρούχα του καθενός, ε! Τώρα ξεκινά να διπλώνεις τα ρούχα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα με την Τρέισι. Τι το κακό κάνω? Περνάω καλά μαζί της. Σου είπα να μην ακούς αυτή τη μουσική. Δεν είναι για σένα, παιδί μου. Αν το ξανακάνεις, θα σε τιμωρήσω. Ακούς! Η εμφάνισή σου σήμερα στο σοου ήταν μέτρια. Και ο χορός σου, απαράδεκτος. Δεν δέχομαι τέτοιου είδους εμφανίσεις από την κόρη μου. Τώρα γύρνα να σου σπάσει αυτό το σπίρι. Μάθε επιτέλους να διπλώνεις αυτά τα ρούχα!
Κάποια μέρα θα είσαι μοναδική στην πόλη που θα κάνει αυτή τη δουλειά. Μη σκεφτεί ξανά να με παρακούσει. Μη μου λες συνέχεια τι να κάνω. Μη σκεφτεί να μου ξαναπεί για αυτό το σοου. Please. Όχι. Μητέρα. Stop. Μην είσαι τόσο αυστηρή. Μη. Δεν είμαι πια μικρό παιδί. No. Με φρόντισες αρκετά. Please. Το βλέπεις μεγάλωσα πια. Stop me no. Σαν μικρό μωρό, χωρίς εσένα δεν μπορούσα έξω να γω. Κανόνες αυστηρούς γραμμένους στο χαρτί. Αν δες δεν είμαι πια παιδί. Θυμώνες πολύ μιλούσες αυστηρά και πάντα αντιδρούσες υπερβολικά. Να βγαίνω με αγόρια δεν είναι τροπή, γιατί δεν είμαι πια παιδί. Παραδέχομαι πως με μάθες πολλά. Μουσική με κάνες να αγαπώ. Έβαζα το ράδιο τόσο δυνατά να μην ακούω φωνές για το παραμικρό. Έφτιαξε ήσιμη σιρόμι, εγώ να πάω. Στο σπίτι όλη μέρα έκανα υπομονή. Για πες αριβετέρτσι. Τουλού και τσο. Γιατί δεν είμαι πια παιδί. Stop me no. Αγνή και τροπαλή και υπερβολικά συγκαταβατική. Μα ήρθε η ώρα η φωνή μου να ακουστεί, γιατί δεν είμαι πια παιδί. Κάποτε τις κούκλες να τρεβά πολύ, μα τώρα σαν γυναίκα έχω εξελιχθεί. Και πλέον σε προκλήσεις είμαι ανοιχτή, γιατί δεν είμαι πια παιδί. Πάντα με προστάτευες από το κακό, μα τώρα έχω τόσο αδικηθεί. Θέλω το ταλέντο μου να αναδειχθεί. Γιατί δεν είμαι πια παιδί. Wow, wow, wow. Πώς δεν είμαι πια παιδί. Hey, hey, hey. Μαμά, μεγαλώνω. Hey, ακούμε, γιατί δεν είμαι πια παιδί. Stop me, no, please. Stop me, no, please. Stop me, no. Τι θα έχουμε σήμερα. Φαντάζομαι. Πάρα πολλά κορίτσια θα θέλουν να πάρουν τη θέση της Μπρέντας. Για δώσε μου τα ονόματα να ρίξω μια ματιά. Wow, τι υπέροχο μέρος είναι αυτό. Μπένι, Μπένι, Νόλινγκ, για δες, είμαι καλή. Θα του αρέσω! Αχ, πώς χτυπάει! Δεν το πιστεύω ότι βρισκόμαστε στα αλήθεια εδώ για το δοκιμαστικό. Καλημέρα, κοπέλες. Ας δούμε τι έχετε. Όλες τις θέσεις σας έτοιμες. Πάμε!
σου λίγο. Μαμά ξύπνα, παραδέξου το πως έχεις μείνει πίσω. Στη ζωή να χαμογελάσει και έτσι τα γιος. Και πάντα να σου στη μαμά. Σας θυμίζω ξανά. Ναι πως ήμουν η μισομόρφια. Με αυτά τα βήματα θα σκίσω. Θα σου δείξω τι αξίζω. Ξέρω πάντα να κερδίζω. Ναι, κορίτσια. Πάμε, κορίτσια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ανταγωνισμός υπήρχε μεγάλος και ζει για πολύ. Ναι, έγινε άλλος παιχνίδι σκληρό. Μα μαζί μου δεν παίζει καμιά. Ούτε καν. Αφήστε με κάτω. Ω, καλημέρα κοπέλες. Ας δούμε τι έχετε. Twist, 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 twist. Κούνι, πίτερ, μάμπο. Έτοιμες, πάμε. Ο χορός μας ξεσηκώνει. Η ενέργεια δεν τελειώνει. Θα σε έχουν βάλει όλους στην πρίζα. Μα που να με δεις σαν γκώση σκηνή. Τα βλέμματα όλα μαγνητίζω. Την κλασική μουσική εγώ αγαπώ. Με καλύτερη στιγμή μου όταν ήμουν η μισομόρφια. Φοβάστε που είμαστε ζωντανά στον αέρα? Όχι φυσικά. Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρω. Αυτή εδώ δεν θα βγει ποτέ της ραντεβού με αυτά τα ρούχα που φοράει. Μικρή μου, αυτή δεν θα βγει ποτέ της ραντεβού αν δεν αγοράσει καινούρια μύτη. Χορεύεις το ίδιο όπως ντύνεσαι. Αμπέ, μην είσαι τόσο σκληρή. Για πες μου, γλυκιά μου. Θα κολυμπούσες ποτέ σε πισίνα με νέγρους? Φυσικά. Είμαι υπέρ της κατάργησης φυλετικών διακρίσεων. Μπορεί να είμαι λίγο σκληρή, αλλά η εντύπωση που είχα εσένα είναι... Λοιπόν, αγαπητή μου. Πως είσαι τόσο κοντή, όσο και χοντρή, και δεν θα μπεις ποτέ σε αυτό εδώ το show. Γι' αυτό σε διώχνουμε. Μπορείς να πηγαίνεις. Νομίζω ότι κατά βάθος τους άρεσες. Tracy Templant! Πάλι αργοπορημένη στο σχολείο! Πόσες φορές θα σου το πω! Όλοι στο δικό μου σχολείο ακολουθούν πάντα τους δικούς μου κανόνες. Και εσύ συνεχίζεις να κάνεις του κεφαλιού σου. Για να δω πώς θα σου φαίνονταν αν πάρεις 2 ολόκληρες μέρες αποβολή. Γρήγορα σε εσδομαρίας! Δύο μέρες. Όχι. Κάτι. Γιατί με κοιτάζει με αυτόν τον τρόπο? Απλά μου αρέσει ο τρόπος που χορεύεις. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να με βάλει τιμωρία. Φτάνει να μην μου κλείσει ποτέ τη μουσική. Είσαι πολύ καλός. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάει κάπως έτσι. Ναι.
Wow! Έλα ρε, μπράβο, πάρα πολύ καλή. Όχι κι άσχημα η αλευκή κοπέλα. Θυμήθηκα πως έχω ξαναδεί. Έλα, από πού? Στο Corny Collins Show! Ναι, εγώ είμαι, ναι. Έλα, δείξε μου κι άλλη φιγούρα. Ώστε, θες να δεις κι άλλη, ε. Λοιπόν, αυτή ονομάζεται Γεια σου. Το όνομά μου είναι CJ. Εσένα πώς σε λένε, μωρό μου? Με λένε Tracy Turnblad. Ναι! Λοιπόν, Tracy, το έχεις. Είσαι δική μας τώρα. Για πες πώς σου φαίνεται η τιμωρία. Είμαι ένα πάρα πολύ κακό κορίτσι που πρέπει να τιμωρηθεί. Παρακολουθείτε αυτό το show που είναι ήδη στο εξέλιξη. Πάμε λοιπόν. Ξέρεις, ο Κόρνη θα κάνει δοκιμαστικό αύριο. Ας έβλεπε να χορεύεις έτσι, σίγουρα θα βγάλεις το σόου. Είσαι πολύ καλή. Συγγνώμη, μωρό μου. Ελπίζω να μην σε χτύπησα. Έχω ερωτευτεί. Δες πως καρδιοχτυπώ. Θέλω να φωνάξω πως τον αγαπώ. Με κοίταξε στα μάτια μου, χάρισε τη γη στα παλατιά. Σ' αγάπης θα με βρεις μόνο πάτια. Το ξέρω θα με πας σύντομα μέχρι της εκκλησιάς. Θα σκαλώ πάτια αντίο μοναξιά, μια για πάντα. Μια κόκκινη καρδιά με βελάκια. Ζωγραφίζω στο χαρτί, μια του μάτια ήταν αρκετή. Ναι, έχω ερωτευτεί. Η τύχη γυρίζει. Έχω ερωτευτεί. Κάτι αρχίζει. Όλοι αμφισβητούν πως μπορεί να μ' αγαπά. Μα ξέρω πως ναι, με μια μάτια πως. Έχω ερωτευτεί. Βλέπω τα αστέρια. Έχω ερωτευτεί. Μες στα δυο τρέμω από χαρά, στη δική του αγκαλιά ταξιδεύω. Δες με, έχω ερωτευτεί. Θα μου ζητήσει ραντεβού κι εγώ θα βάλω τα γόβακια μου κι αυτός θα με συνοδεύει με χαρά. Παντού θα είμαι εγώ αυτή που λαχταρά. Ναι, θα με ζητήσει από τον μπαμπά και εγώ θα του χαρίσω δυο παιδιά κι αυτός θα με αγαπά για μια ζωή. Για πάντα εμείς θα είμαστε μαζί. Ναι, έχω ερωτευτεί. Με το link μου, δες με, έχω ερωτευτεί. Έχω ερωτευτεί, λιώνω για εκείνον. Έχω ερωτευτεί, τα πάντα του δίνω. Ξέρω πως αυτός την καρδιά
κοπέλα μου, άκουμε καλά. Ας τις τροπές και έλα πιο κοντά. Μικρούλα μου, μπες μου στο χώρο. Κι αν δεν ξέρεις πώς θα σου μάθω εγώ. Κοίτα γύρω σου, όλοι χορεύουν και τα πράγματα αγριεύουν. Κουνήσου με γεύση και μη σταματάς. Ακού τους παλμούς της καρδιάς. Μην ξεχνάς πως διαθέτω ό,τι ζητάς. Προτίμα με, εμένα ναι. Προτίμα με. Μικρούλα μου, μην το προσπαθείς. Πιο καλό χορευτή δεν θα βρεις. Μα είσαι και εσύ μοναδική. Μα είσαι και εσύ μοναδική. Η πιο σπουδαία επιλογή. Η πιο σπουδαία επιλογή. Μικρούλα μου, στο ρυθμό μ' αφέσου. Πες μου όλα που σου αρέσουν. Μικρούλα μου, καταπληκτική. Μαζί σου εγώ έχω σε τρελαθεί. Το φως στο ματιό σου πως ακτίνω πολύ. Προτίμα με. Προτίμα με. Μικρούλα μου, καταπληκτική. Μαζί σου εδώ έχω ξετρελαθεί. Το φως στο ματιό σου πως ακτίνω πολύ. Μικρούλα μου, να θυμάσαι πως είμαι πολύ ξεχωριστός. Τα το δίζεις μου απλά το πράσινο φως. Ναι, προτίμα με. Ναι, προτίμα με. Προτίμα με. Ναι, προτίμα με. Ναι, ναι, προτίμα με. Νάτο το καινούριο μέλος μας, η Tracy Turnbull! Λοιπόν, Tracy, πες μας λίγα λόγια για σένα. Ο κόσμος θέλει να σε γνωρίζει! Λοιπόν, βλέπω το Courtney Collins Show και δεν κάνω τίποτα άλλο απολύτως! Επίσης, θα ήθελα να είμαι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στο Συμβούλιο Τηλεόρασης. Και αν ήσουν λοιπόν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος, ποια θα ήταν η πρώτη επίσημή σου ενέργεια? Θα έκανα όλες τις μέρες τη μέρα των νέγρων! Σ' ακούω και νομίζω θα είσαι πρώτο θέμα στις ειδήσεις αύριο. Τι λέτε, παιδιά, πιστεύετε πως έχουμε μία νέα καυτή υποψήφια για τη Miss Vivilac! Τι? Είμαι εγώ! Το όνειρό σου πλησιάζει, γλυκιά μου. Όχι τώρα. Όχι, όχι. Σινή, σινή. Απαιτώ να φύγει από την εκπομπή αυτή η στρουμπουλή. Είναι κακή επιρροή. Δεν το βλέπεις. Αυτή χτυπιέται σαν χταπόδι στη σκηνή. Μίλα για τον εαυτό σου, Βέλμα. Μη μου κάνεις εμέναν τον έξυπνο. Δεν τον κάνω. Κοίτα, έχω κάποιες καινούργιες ιδέες για την εκπομπή. Πρώτα απ' όλα, ξεφορτωνόμαστε την ημέρα των νέγρων. Επιτέλους, μιλάς λογικά, γλυκέ μου. Και τους αναμειγνύουμε με τα υπόλοιπα παιδιά. Τι, να αναμίξουμε τα παιδιά. Μήπως ήρθε όντως η ώρα για καινούργιες ιδέες. Όπως για έναν ολοκένουργιο παρουσιαστή. Βέλμα,
πώς μπορείς να απολύσεις τον Corny Collins από το Corny Collins Show! Παρακαλώ. 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 Η οικία των Τέρμπλαντ εκεί! Ναι, ποιος είναι? Ο κύριος Πίνκι! Ο κύριος Πίνκι! Από το μαχαζί με τα ρούχα! Μάλιστα, μάλιστα! Θα ήθελα η Τρέισι να γίνει εκπρόσωπός μας! Θέλετε η Τρέισι να γίνει τι? Να γίνει εκπρόσωπός μας! Ου, να γίνει εκπρόσωπός σας! Ναι, ναι, ναι! Θα ήθελα να έρθει εδώ να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες! Όσα τα δυνατά τα συντομότερο! Τέλεια, τέλεια! Θα έρθουμε αμέσως, κύριε Πίνκι μου! Ο γνωστός κύριος Πίνκι! Ναι, από το μαχαζί και τις μεγαλώσαμες κοπέλες του κύριου Πίνκι! Πες μου ότι θα πάρω 10 φορέματα τζάμπα, πες μου! Νομίζω πως ήρθε η ώρα να σου βρούμε μάνατζερ, μωρό μου! Το βρήκα! Εσύ θα γίνεις μάνατζερ μου! Τρέισι, σε βάλασε η φήμη στο κεφάλι! Γιατί, μαμά, ποια άλλη θα μπορούσε να με φροντίσει καλύτερα από σένα? Εγώ μάνατζερ? Με φαντάζεσαι φτιαγμένη να πίνω ρούμι μόλις τους διάσημους? Και να το διαπραγματεύεσαι! Είσαι τρελή! Αχ, Τρέισι, δεν έχω βγει από το σπίτι για εδώ και χρόνια. Δεν ήρθε λοιπόν ο καιρός να το κάνεις? Όχι, Τρέισι. Θα φέρουμε τον πατέρα σου σε δύσκολη θέση. Εξάλλου δεν θέλω να με δουν έτσι. Έχουν να με δουν και 10 χρόνια. Μαμά, τι είναι αυτά που λες? Το αποφάσισα. Θα βγω μετά την επόμενη μου δίαιτα. Μα αυτό... Σε παρακαλώ, Τρέισι. Μην με πιέζεις άλλο. Μαμά, οι άνθρωποι που είναι διαφορετικοί, έρχεται και για αυτούς η ώρα να ζήσουν. Προχώρα, μαμά. Προχώρα μπροστά και μη κοιτάς ποτέ πίσω. Κουνιούνται σε τρελό ρυθμό. Hey mama, hey, είμαστε μαζί. Απελευθερώσου και μη νιώθεις ντροπή. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Σ' αγαπώ στον εαυτό μου θα πω. Προχωρώ, προσπαθώ να με εντάξει. Μια νέα αρχή κάνω, ναι, μπορώ. Hey mama, ζούμε στο 60. Oh, 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 oh. Oh mama, ζούμε στο 60.
σε δύο μπαμπάς ντυμένη έτσι, θα ξετρελαθεί. Ούτε καν θα το προσέξει. Εδώ και 20 χρόνια δεν μου έχει πει ποτέ καλή κουβέντα. Αν σε δει ντυμένη έτσι όμως, είμαι σίγουρο ότι θα σου πει. Ίσως. Αν φύγει από το μαχαζί του έστω και 5 λεπτά. Κυρία Έτνα. Απίστευτο. Θα γνώριζα ποιαν είσαι μητέρα είστε. Οπουδήποτε. Αλήθεια! Γεια σου, Άμπερ. Γεια σου, Τρέισι. Μαμά, να σου γνωρίσω την Άμπερ και την κυρία Βέλμα. Είναι η διευθύντρια του καναλιού. Ω, πόσο χαίρομαι που η Τρέισι μπήκε στην εκπομπή. Η Τρέισι με την παρουσία της σίγουρα έφερε τα πάνω κάτω. Αυτό είναι σίγουρο. Άσε με να μαντέψω. Καινούριο φόρεμα, ε! Λοιπόν, σίγουρα θα δημιουργήσετε χάος μόλις σας δούνε. Χάρηκα που σας είδα, Τρέισι. Γεια σου, Τρέισι. Αχ, έλα τώρα, βρε μαμά. Μη μου πεις ότι ακούς αυτά που λένε. Θα πιστέψω πίσω αυτό το φόρεμα αυτή τη στιγμή. Όχι. Δεν θα το κάνεις. Δεν θα σε αφήσω. Θα το κάνω. Μαμά, είπα δεν θα σε αφήσω. Καλά δεν καταλαβαίνεις γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Ε, φοβούνται ότι θα κερδίσω εγώ το διαγωνισμό. Αλήθεια. Φυσικά, μαμά. Δεν έχουν μάθει ποτέ να χάνουν. Θέλουν να είναι πάντα στο προσκήνιο. Γι' αυτό τώρα άσε την κλάψα και πάμε να τσακίσουμε δύο μπέργκερ. Περνάτε πολύ ωραία εδώ. Φιλαράκι, να σου πω, δεν είναι ανάγκη να σταματάς. Ο χορός βγαίνει από μέσα μας. Έλα, έλα, δώσε, δώσε. Σας, είναι όλοι νεύροι. Ίσως να είναι λίγο επικίνδυνα για μας εκεί. Ει, hey, ρέμιζο, μορφό παιδό. Είναι πιο επικίνδυνο να έρθουμε εμείς στις δικές σας γειτονιές. Δεν το πιστεύω. Μας προσκάλεσαν στα μέρη τους. Νιώθω τόσο μοντέρνα, νιώθω τόσο όμορφα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το βλέπετε έτσι. Ξέρετε, ο περισσότερος κόσμος νιώθει ντροπή να έρθει στις γειτονιές μας. Λοιπόν, θα έπρασε τέλεια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
καταλαβαίνω το γιατί το χρώμα του προσώπου να μετράει. Ναι, λες κι αυτό είναι σημαντικό για ποιον τους ανθρώπους αγαπάει. Μα δεν ζητώ να εθελώ τη φλής, το χρώμα που αγαπώ στα πάντα θα το βρεις. Τα μαύρα τα μούρα ήτανε πολύ, κι ο γλυκός ο χυμός και η γεύση δυνατή. Γλυκιά σοκολάτα κι αρέσει πολύ, για τρέξε εδώ και φώναξε εδώ. Έντονα να διαφωνεί. Στο δικό μας κόσμο είμαστε σαν ενωμένη γροθιά δυνατή. Μα ψέματα δεν θέλω να σου πω, καλό και το λευκό το μαύρο προτιμώ. Τα μαύρα τα μούρα ήταν πολύ, κι ο γλυκός ο χυμός και η γεύση δυνατή. Γλυκιά σοκολάτα κι αρέσει πολύ, για τρέξε εδώ και φώναξε το. Κοριτσάκι μου, η μαμά θα τα τακτοποιήσει όλα. Thank you.
Όπως θα το φανταζούτα, λοιπόν. Λευκή στις γειτονιές μας. Τι είσαι, Φενισή Τζέιν? Μήπως υπάρχει κάτι που πρέπει να μάθω? Όχι, μαμά. Να σου γνωρίσω τους καινούργιους μου φίλους. Απ' εδώ ο Λίνκ. Είμαι η Πένι. Χαίρομαι τόσο πολύ που σας γνωρίζω από κοντά. Αν και μου φαίνεται λίγο τρομακτικό όλο αυτό το μέρος. Τρομακτικό? Έλα τώρα, κορίτσι μου. Εμείς έχουμε περισσότερους λόγους να φοβόμαστε όταν βρισκόμαστε στους δικούς σας δρόμους. Και εσύ? Είμαι η Τρέισι. Οφείλω να ομολογήσω ότι από κοντά είστε εκπαμβωτικοί. Τέλεια! Λοιπόν, αφήστε όλοι οι φίλοι του γιού μου, είστε και δικοί μου φίλοι. Ξεκινάει το γλέντι! Μα δεν σκοπεύω να το πω σε κανένα. Έλα τώρα, Λίνκ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αν μάθει η Άμπερ ότι είσαι εδώ και χορεύεις μαζί μας, σίγουρα θα σου δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Ίσως. Το να σε γνωρίσω όμως είναι η αρχή μιας μεγάλης περιπέτειας. Και οφείλω να ομολογήσω πως μου αρέσει πολύ. Επομένως, πιστεύω πως αξίζει τον κόπο. Να είμαστε μαζί. Εγώ και εσύ. Για μια... Ξέρεις πως θα πλήρωσα για ταξί για να έρθω εδώ! Μα τι κάνεις εδώ! Μαμά! Γιατί δεν με πήρες τουλάχιστον ένα τηλέφωνο να με ενημερώσεις! Και έρχομαι εδώ και σε βλέπω κολλημένη πάνω σε ένα! Στην αγόρι! Μαμά! Θα σου συστήσω το Λίνκ! Τέξι, φεύγουμε! Πένι, πήγαινε γρήγορα στο σπίτι σου. Αν μάθει η μητέρα σου ότι βρίσκεσαι εδώ αυτή τη στιγμή... Συγγνώμη, κυρία Έτνα. Μα γιατί βιάζεστε τόσο? Θέλετε να σας κεράσουμε κάτι? Φέρετε να ποτώ στην κυρία Έτνα. Γλυκιά που είναι η ζωή, μη λυπάσαι, ρίξε λίγη ζάχαρη, σοκολάτα, τσίσκεικ και φαγωτό, τα εξαφανίζω όλα στο λεπτό. Ο έρωτας περνάει απ' την κουζίνα μου. Παραδέχομαι την αμαρτία μου. Δε μασάω, δε φοβάμαι τα κιλά. Λίγα είτε πολλά. Το ξέρω, είμαι μοναδική. Διαθέτω όμορφια εξωτική. Τα πιο φιλικές. Φέρε μου μία συνταγή και σαν τη σοκολάτα γίνομαι γλυκιά. Αν ψάχνεις μια πραγματική γυναίκα να βρεις, θα πρέπει πίσω απ' την εικόνα της να δεις. Μαζί μου θα είναι στις ζωντανές. Κι όσο τρως ακόμα πιο πολύ θα θες. Απόλαυσε το πάθος και τη ζεστασιά από μια όμορφη ξανθιά. Το ξέρω, είσαι μοναδική. Και ένα πίστεψέ με, είσαι λαμερή. Τέρμα οι ντροπές να μη φοβάσαι, αφού μπορείς πιο δυνατή να σε. Γιορτάζετε... Γιορτάζετε κάτι? Κάτι γιορτάζουμε. Κάτι που αξίζει να τελειώσει με πολύ ένταση και θόρυβο. Τι? Ναι.
Η ημέρα των νέγρων. Τι? Τι? Μα τι είναι αυτά που λέτε? Νομίζω έφτασε η ώρα να σας το πω. Η κυρία Βέλμα, βλέπετε, μόλις μου ανακοίνωσε πως δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα, γιατί φαίνεται είχαμε μια πολύ καλή θεαματικότητα, γι' αυτό δεν της άρεσε καθόλου. Τι? Πώς? Γιατί δεν ήθελα να σας το πω, για να μην σας στεναχωρήσω. Αλλά νομίζω πως δεν υπάρχει λόγος να σας το κρύβω άλλο. Μα αυτό είναι πολύ άδικο. Εξασκήθηκα τόσο πολύ στο χορό και τώρα δεν θα έχω ποτέ την ευκαιρία να αναδείξω το ταλέντο μου. Ω, μικρή μου, θα σε δουν, στο υπόσχομαι. Αλλά μάλλον αυτή δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Αφού δεν μπορείτε να έχετε τη δική σας εκπομπή στο show, τότε θα έρθετε να χορέψετε μαζί μας. Έλα τώρα, Τρέισι, ας είμαστε ρεαλιστές. Οι νέγροι και οι λευκοί δεν μπορούν ποτέ να χορέψουν μαζί στην τηλεόραση. Σωστά. Ωραία τότε. Αφού δεν μπορούμε ούτε να χορέψουμε, θα διαμαρτυρηθούμε. Τι? Να διαμαρτυρηθούμε? Τι λέτε? Ναι, 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 ναι! Θες η γλυκιά μου? Είναι ήδη αργά και νομίζω πως πρέπει να πηγαίνουμε. Ωραία λοιπόν, αύριο όλοι στις 6 έξω στην πλατεία. Θα ξεκινήσουμε όλοι μαζί αυτή την περιπέτεια. Ναι, ναι, ναι. Τρέισι, σε παρακαλώ, το ξέρω, είναι εξαγάπητοι άνθρωποι, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα στιγματιστείς. Δεν το καταλαβαίνεις. Μαμά, άσε με σε παρακαλώ. Λινκ, τι λες, θα πάμε? Τρέισι, χορεύω μαζί του στην εκπομπή εδώ και 3 ολόκληρα χρόνια. Η Βέλμα μου υποσχέθηκε ότι θα τραγουδήσω στο διαγωνισμό. Είναι η ευκαιρία μου, Τρέισι. Δεν μπορώ να σε ακολουθήσω. Δεν μπορώ να το διακινδυνεύσω. Το ξέρω ότι αυτό είναι το σωστό, αλλά δεν μπορώ. Πρέπει να φύγω. Μα ξέρεις ότι είναι άδικο. Θα το αφήσεις να περάσει έτσι? Το ξέρω, Τρέισι, αλλά αυτή η περιπέτεια δεν κάνει για μένα. Μου πέφτει πολύ μεγάλη. Πρέπει να φύγω. Λυπάμαι, Τρέισι. Τρέισι, γλυκιά μου, μην κλαις. Είναι θέμα χρόνου να αλλάξει γνώμη. Μην με τραβάς, μωρή. Και να αλλάξει γνώμη και να είναι γυναίκα. Και να καταλάβει πως είσαι γυναίκα της ζωής του. Αυτά τα λες γιατί είσαι μαμά μου, βρε μαμά. Κάτι ξέρω κι εγώ από άντρες.
ξεχνάς να θυμάσαι τα σκοτάδια αυτή τη ζωή. Ο μικρός ουρανός ψάχνει το δίκιο μια ζωή. Φωνή εξηγάει και με πάει βαθιά στο παραθυρό. Σαν λιγμό στο παρόν ψάχνει το δίκιο μια ζωή. Συγγνώμη, μπορώ να μάθω τον λόγο που δεν μπορούμε να περάσουμε και να κάνουμε τη διαδήλωσή μας ειρηνικά? Προτείνω εσείς και οι μικροί σας φίλοι να φύγετε και να σταματήσετε αμέσως όλο αυτό που γίνεται. Συγγνώμη, μπορείτε να είστε λίγο πιο διακριτικός? Τρέισι, μπορώ να το χειριστώ. Συγγνώμη, καλέ, σας μιλάει κύριε. Τρέισι, όχι! Τι κάνετε, μόλις επιτεθήκατε εναντίον αστυνομικού? Τι? Αρκετά φτάνει! Αφού δεν καταλαβαίνετε, συλλάβετε τους όλους! Όχι! Όχι! Οι κάμερες μας έδειξαν τη Tracy Turnbull, προσωπικότητα της τηλεόρασης, να συμμετέχει στη διαδήλωση, να ξεσηκώνει και να κάνει επεισόδια. Η Δεσποινή Turnbull επιτέθηκε βία σε αστυνομικό με αμβλή αντικείμενο. Πήγε. Ηρέμησε, γλυκιά μου. Η Τρέση δεν φτάνει απόψε. Και ψάχνει αστυνομία. Δεν θέλω να διακινδυνεύσει. Λυπάμαι πάρα πολύ, Βίλμερ. Εγώ πάλι καθόλου. Είμαι πολύ περήφανος για την κόρη μου. Αν και μπορεί να τρώμε φασόλια για τα υπόλοιπα 10 χρόνια, η εγγύηση για 20 άτομα ήταν ακριβή. Πλήρωσες την εγγύηση για όλα αυτά τα άτομα? Δεν το πιστεύω αυτό που κάνεις, Βίλμερ. Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Αχ, αλλά πού είναι το κοριτσάκι μας! Τρέισι, είσαι καλά? Αχ, Πένι. Πένι, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ φοβήθηκα. Η αστυνομία με ψάχνει παντού μέσα στην πόλη. Πένι, είσαι καλύτερη μου φίλη και το απέδειξες μόλις τώρα. Ξέρεις ότι μπορεί να πας και φυλακή για αυτό που κάνεις. Είναι πολύ επικίνδυνο. Έλα τώρα, Τρέισι. Είμαι ήδη στη φυλακή. Μέσα σε αυτό εδώ το σπίτι. Και εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους αυτό.
Θα μείνεις εδώ για όσο χρειαστεί. Θα σου φέρνω κρυφά από τη μητέρα μου νερό και φαγητό. Θα σου φέρω κουτί πρώτων βοηθειών, αντιασφυξιογόνες μάσκες, αντισηπτικό, βιβλία για να μάθεις ρωσικά αλλά και γαλλικά. Α, και αντικουρπικό! Έχει ξεκινήσει άγριο ανθρωποκυνηγητό για την Δεσποινή Στέρμλαντ που επιτέθηκε στο λοχαγό Μάικ Μόρις, μελωστό και του θρημάτισε το σαγόνι. Ο λοχαγός βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πέρι, μην πεις κουβέντα. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Είσαι τιμωρημένη. Από εδώ και πέρα θα τρως ελάχιστα και θα ξαναβγείς ποτέ από αυτό το δωμάτιο. Αρκετά σε ανέχτηκα. Σε παρακαλώ, μητέρα, πρέπει να προστατέψουμε την Τρέισι. Η αστυνομία είναι ήδη καθοδόν. Γι' αυτό καλά κάνεις να την παιδώσεις. Δεν θα τη δεις ποτέ ξανά. Εγωιστής και επιφανειακός. Χαρίσματα εσωτερικά δεν μ' αφορούσαν γενικώς. Τώρα ήρθες στη ζωή μου κι όλα είναι αλλιώς. Τρέισι, σε ερωτεύτηκα όπως είσαι ακριβώς. Σε αγαπώ. Είσαι ο ήλιος του καλοκαιριού μου. Σ' αγαπώ. Είσαι ο ρυθμός του τραγουδιού μου. Τρέισι, είμαι πια δικό σου, ο άνθρωπός σου στη ζωή. Σ' αγαπώ. Τρέισι, πάντοτε μαζί. Εγώ κι εσύ, πάντοτε μαζί. Τρέισι, σ' αγαπώ. Κυριαρχή. Μα λευκή αγάπη σαν δες πως τα φέρνει η ζωή. Στο λευκό μου κόσμο μ' άρεσε η σαντική. Μα τώρα σοκολάτα προτιμώ αληθινή. Σε αγαπώ. Η καρδιά χτυπάει μεθυσμένη. Σ' αγαπώ. CJ νιώθω ξαναγεννημένη. CJ θα με πια δικό σου άνθρωπο σου στη ζωή. Σ' αγαπώ. Πένι, πάντοτε μαζί. Αγαπημένη, πάντοτε μαζί στη ζωή. Ότι είσαι φυλακισμένη, πώς μπορώ να το δεχτώ. Λίγκ θα δραπετεύσω και θα τρέξω εσένα για να βρω. Κορίτσι μου, η αγάπη μας δεν πρέπει να χαθεί. CJ, είσαι πότης μου, η αδελφή ψυχή. Θα φύγουμε μαζί. Tracy, ένα φιλί σου. Link, σταμάτα να μιλάς. Σ' αγαπώ. Θέλω να ξυπνάς στην αγκαλιά μου. Σ' αγαπώ. Κάθε μέρα να σε πνίγω στα φιλιά μου. Σ' αγαπώ. Ακριβά η αγάπη μας αξίζει. Σ' αγαπώ. Η χρυσάφη τις καρδιές γεμίζει. Μην
μας η ζωή μας ομορφαίνει την ψυχή μας. Πάθος, έρωτα και χάδια θα έχουν όλα μας τα βράδια. Μπαίνει, είμαι πια δικός ο άνθρωπος σου στη ζωή. Για τη Miss Luck. Πρέπει να έρθει στο σταθμό οπωσδήποτε. Μα Τρέισι! Μαμά, σε παρακαλώ, ακούσέ με. Η Πένι θα σε περιμένει έξω από το σταθμό. Τρέισι! Τρέισι! Σε
γη να μας πετάξει ψηλά στον ουρανό. Και σταματά μέχρι να σωλιώ στο κάτω και να τραγουδώ. Μέσα στο ρυθμό, σαν το ποτάμι που ζητάει νερό. Σαν τον έρωτα που ψάχνει ένα ζευγάρι μισθό. Σαν ένα σκοτάδι που μπορεί να δείχνει πάντα το δειλινό. Νιώσε το ρυθμό. Να πει στο μαύρο σύννεφο να μην φέρει την βροχή. Έτσι και εμάς τους δυο κανένα δεν μας χωρίζει ό,τι κι αν πει. Γιατί γη για πάντα θα γυρνά η αγάπη το χρόνο μας θα μετρά. Ο ψυχμός της καρδιάς χτυπά και μας διαπερνά. Μας δίνει το ρυθμό σαν η πρώτη μας εισπνοή. Σαν καταράκτη στο κενό που ορμανεύει στη γη. Σαν το φεγγάρι που θα κρύψει αυτά που μέρα δεν έχει δει. Νιώσε το ρυθμό σαν μια σελίδα άσπρη που θα βαφτεί. Σαν την έρημο που είναι μόνη και δυο μαζί. Σαν αστέρι που ζητά μια νύχτα για να φωτιστεί. Και βρίσκει το ρυθμό.
Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω εσάς όλους που ήρθατε. Δεύτερον, τους γονείς που εμπιστευτήκαν σε εμάς τα παιδιά τους. Τόσες ατελείωτες πρόβες, τα μωρά δεν ξέρω, είναι ακούραστα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έψερες τη νύχτα, η ώρα 12 θέλω να κάνω και άλλη πρόβα. Λοιπόν, θέλω να φωνάξω στη σκηνή την κυρία Μύρο Σολομού, η οποία έχει κάνει τη διασκευή των τραγουδιών. Θέλω να ευχαριστήσω όλους μου τους φίλους που πραγματικά ήρθαν από Κακοπετριά, από Λάρνακα, από Λευκοσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για να στηρίξετε την πρώτη παράσταση που έχει αναλάβει την Γενική Επιμέλεια μαζί με τη Γεωργία, που είναι από το 2010 μαζί μου, η κόρη μου, η Σμαράγδα Διαμαντίδου. Μια μάμα μου είπε χτες ότι είναι να προσέχω το εκατομμύριο της. Τα παιδιά σας πρέπει να είναι τα εκατομμύρια σας. Ευχαριστώ, Έλενα Φράγκου μου. Λοιπόν, και εμένα τα παιδιά μου σήμερα πάνω στη σκηνή με έχουν κάνει περήφανη. Τους αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρουν και οι δύο και πραγματικά. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα σκηνικά πίσω, αν δεν ήταν τα παιδιά πίσω να δουλεύουν τόσο σκληρά. Έχουν μία εβδομάδα που έρχονται στις πρόβες όλες, διότι το musical είναι μια δύσκολη παράσταση, για όσους δεν γνωρίζετε. Υπάρχει και θέατρο και χορός και σκηνικά τα πάντα. Λοιπόν, τον υπεύθυνο τον κύριο Γιώργο Γιώρκα. Ο Γιώργος έχει κάνει και κάποια τραγούδια. Θα έπαιζαν και τον ρόλο, αλλά τελικά προτίμησε να είναι στα σκηνικά. Τον αγαπώ πάρα πολλά. Να χειροκρότημα για τον Γιώργο, σας παρακαλώ. Τα τρία κορίτσια μου, που έχει μια εβδομάδα που παρακολουθούν τις πρόβες όλες, η Ελένη Αγγελή, Μαρή, Ελίζαβετ Πρωτοπαπά, Κωνσταντίνα Κουταλιανού, το χειροκρότημα σας. Χωρίς αυτές δεν θα γύριζε ούτε και ένα σκηνικό. Στο φωτισμό να ευχαριστώ τον φίλο μου τον Τάκη, γιατί τον έπιασα σήμερα να έρθει να κάνει το κανόνι και ήρθε αμέσως. Ευχαριστώ αγαπημένε μου. Τον κύριο Ηλία, που είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί μας, τον αγαπώ και το ξέρει, και την υπεύθυνη για όλον τον φωτισμό, γιατί εγώ ήμουν απλά δίπλα, την Άντρεα μου. Άντρεα Χριστοδούλου, σ' αγαπώ πολύ. Θα πάρεις μετά την πλακέτα σου, έλα κάτω τώρα. Λοιπόν, τέλος. Το γιο μου, τον Ονυσήφορο Διαμαντίδη. Γιατί θα βοηθώ σκηνοθέτης. Την Ειρήνη Χριστοφή, τη χορογράφο μας. Την Νάγιαντη Δημητρίου που ήταν πίσω στα σκηνή σήμερα, ήρθε σήμερα για να βοηθήσει για τις ενδυμασίες των κοριτσιών. Και τέλος, αγαπημένη μου, τις δύο καθηγήτριες του Μουσικού Θεάτρου, τη Γεωργία Αναργυρού και τη Σμαράγδα Διαμαντίδου. Θέλω να ευχαριστήσω και την κουνιάδα μου, τη Μαρίνα Αναβραάμ, η οποία έχει επιμεληθεί όλη τη ζωγραφική της παράστασης. Ποτέ δεν λέει όχι, ό,τι ώρα και αν τη σας ζητήσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το φροντιστήριο Πυρήνας για τους χορηγούς μας, το Sesame Boutique,
Το pinpoint, το φίλο μου τον αγαπημένο, τον Στεργίδη, τον φωτογράφο, που ήρθε να μου κάνει όλα τα βίντεο δωρεάν και τις αφίσες, τον αγαπώ πάρα πολύ. Θα πληρωθεί μόνο τον DVD που θα πιάσουν λίγα μωρά, γιατί είναι πολύ ηθοποιή. Τον αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρει και τον ευχαριστώ για όλα. Τον κουμπάρο μου τον Άθον που είναι πάντα δίπλα μου σε ό,τι κάνω. Τη Μαρία, την κουμέρα μου. Πού είναι η Μαρία? Τη Μαρίνα μου, που η Μαρίνα κάνει πάρα πολλές προσπάθειες με το σύνδεσμο και είναι μια άξια πρόεδρος. Δουλεύει μόνη της. Τροπή point. Το no name για τα κουστούμια. Τα κουστούμια που ήταν πάνω στη σκηνή, τα γυναικεία ήταν Sesame Boutique και τα ανδρικά ήταν no name. Τους γονείς μου που είναι πάντα δίπλα μου. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ όλους πραγματικά. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό για μένα να βλέπω τα μωρά μου. Το ξαναλέω και θα το ξαναλέω. Γιατί εκεί που ήταν μαθητές, έχουν γίνει επαγγελματίες πλέον και το νομίζω ότι είδατε το εσείς, έτσι εδώ. Ευχαριστούμε το My Mall που μας έδωσε την ευκαιρία να πάμε να κάνουμε και promotion το musical. Σας αγαπούμε πάρα πολύ. Μουσική!